Κύριε Κατσίκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους προσκεκλημένους σας στο πάνελ. Εύχομαι καλό φθινόπωρο. Να είστε καλά. Πάντα ζωγραφικές επιτυχίες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να έχουμε την τόσο όμορφη ενημέρωση που για χρόνια μας παρέχεται στην πρωινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Κατσίκη. Κύριε Κατσίκη, εδώ ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Πάνος Καμένος, είπε ότι εμείς, εάν γίνει το δημοψήφισμα, γίνει συνταγματική αναθεώρηση και έρθει προς κύρωση στη Βουλή η συμφωνία, πριν αρχίσει η κοινοβουλευτική διαδικασία, δηλαδή η ψηφοφορία στη Βουλή, εμείς θα πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πούμε ότι ξέρετε κάτι, φεύγουμε από την κυβέρνηση. Παρετούνται οι υπουργοί, όχι οι βουλευτές, παρετούνται οι υπουργοί, άρα εκείνο το οποίο απαιτείται είναι ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, εφόσον η κυβέρνηση πάβει να υφίσταται. Αυτό εννοείται ότι θα κάνετε. Εκείνο το οποίο ακριβώς ξεκαθαρίζουμε ότι θα κάνουμε, είτε λέγοντας αποθύρουμε την εμπιστοσύνη, είτε το λέμε πιο όμα, ρίχνουμε την κυβέρνηση, ουσιαστικά επιδιώκουμε να αποτρέψουμε σε κάθε περίπτωση το σχέδιο συμφωνίας να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, προκειμένου να ακυρωθεί και να εφαρμοστούν οι διατάξεις οι οποίες απορρέουν από αυτό. Αυτό ακριβώς εννοούμε ότι θα κάνουμε, κύριε Παπαδάκη. Πάντως δεν συμφωνείτε και όλοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κ. Παπαχριστόπουλος εξέφρασε άλλη άποψη. Στη Βουλή δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του να το ψηφίσουν κάποιοι άλλοι και να περάσει καταψηφίζοντας οι ανεξάρτητοι Έλληνες και να αποδείξουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό λαό, διαψεύδοντας όλες τις κασάνδρες που έλεγαν ότι εμείς παίζουμε έναν ύπουλο πολιτικό ρόλο αναφορικά με το Σκοπιανό, διότι εμείς έχουμε μια πάρια θέση, με ειλικρίνεια την τηρούμε, απαρεγκλήτως την τηρούμε και την πιστεύουμε. Γιατί δεν το κάνατε τον Ιούνιο? Γιατί δεν το κάνατε τον Ιούνιο? Γιατί μέχρι στιγμής όλα αυτά δημιουργούν τελεσμένα. Η χώρα μας, ήδη έχει εκτεθεί στη διεθνή κοινότητα με τη στάση του Πρωθυπουργού. Σας δόθηκε ευκαιρία και δεν το κάνατε. Και θέλω να τοποθετηθείτε, επειδή έχω ακούσει και από στελέχη σας και από τον πρόεδρό σας, ξαφνικά ανατίθεται ένα ζήτημα δημοψηφίσματος. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο? Ο οδικός χάρτης της συμφωνίας δεν περιγράφει δημοψήφισμα από τη μεριά της Ελλάδας για αυτό το θέμα. Μας έχετε μπερδέψει, κύριε Κατσίκη. Είχατε την ευκαιρία να κάνετε κάτι δραστικό, δεν το κάνατε με την ψήφο στη Βουλή. Μιλάτε μετά για δημοψήφισμα, ενώ ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Για ποιο λόγο η χώρα εκτίθεται τόσους μήνες στη διεθνή κοινότητα με μια συμφωνία που είναι συμφωνία Τσίπρα-ΖΑΕΦ-ΣΥΡΙΖΑ-ΖΑΕΦ και εσείς κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε? Ποιος ο λόγος αυτής της καθυστέρησης? Θέλετε να απαντήσω? Θέλετε να απαντήσω ή θέλετε να συνεχίσετε να μιλάτε επεκτείνοντας αυτό το ερώτημα? Θέλετε να ρωτάμε, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορώ να σταματήσω, μπορώ να φύγω και από το στούντιο άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Απαντήστε. Καταλαβαίνω ότι έχετε έρθει σε δύσκολη θέση, απαντήστε όμως. Πάλι συνεχίζετε να μιλάτε και δεν με αφήνετε να μιλήσω. Είναι η τακτική σας η οποία συνεφέλκεται μαζί με την ιδιότητα του πολιτικού που θέλετε προφανώς στο μέλλον να αποκτήσετε, ξεφτίζοντας. Έλα μωρέ τώρα. Η οποία θα πρέπει έλα να κύριε Κατσίκη, εντάξει. Έλα, απάντησε. Έχεις χάσει ήδη δύο λεπτά. Με δύο λεπτά. Κάτσε, δεν ξαναμιλάω. Απαντήστε, κύριε Κατσίκη. Απαντήστε. Απαντήστε. Κινδυνολογείτε και δεν αφήνετε να απαντήσω και παρακαλώ. Απαντήστε, κύριε Κατσίκη. Απαντήστε. Για να μην κακοποιείτε την αλήθεια, να μην. Όχι, απαντήστε. Απαντήστε. Να μην διαχέετε στρεβλές εντυπώσεις στα εκατομμύρια των Ελλήνων, γιατί έχει μεγάλη εμβέλεια η εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, οι οποίοι μας παρακολουθούν. Τρία λεπτά ακούστε, δεν απαντάει τώρα, μόνος τους. Ακούστε λοιπόν, ακούστε. Τι μου λέτε ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι έπρεπε ως εντεταλμένοι εφιάλτες της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουμε ναι στην πρόταση της πιστείας. Να ρίξουμε από τότε την κυβέρνηση ως εντολοδόχη των εντολέων της Νέας Δημοκρατίας, να μιμηθούμε τότε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος την είχε ρίξει επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα το κάνετε τώρα λοιπόν. Θα το κάνετε τώρα. Είχε κάνει με βήματα θετικά. Γίνοντα αφήσει, κύριε Κατσίκη. Θα είχαμε κατέψει. Κύριε Κατσίκη. Αρέσει εσάς, κύριε Μαρκόπουλο. Κύριε Κατσίκη. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε με, γιατί θέλω να απαντήσετε σε κάποια πράγματα. Δεν είναι μία η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος ευθέως είπε
ότι εγώ διαφωνώ με τον πρόεδρο του κόμματός μου. Διαφωνώ με το να ρίξουμε την κυβέρνηση. Γιατί είναι μια καλή συμφωνία. Ο κύριος Καμένος είπε ότι όποιος διαφωνεί θα διαγράφεται. Είναι υποδιαγραφή ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Ο κύριος Καμένος λοιπόν είπε ότι θα υπάρξει κομματική πειθαρχία στο ζήτημα αυτό. Και την επόμενη μέρα βγήκε στέλεχός σας και είπε ότι διαφωνεί με τον πρόεδρό σας. Εκτός γραμμής. Ναι, λοιπόν, είπε λοιπόν ότι η άποψή του είναι διαφορετική, δεν είναι σε καμία περίπτωση ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, συντεταγμένα, συντονισμένα, όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, να πράξει το καθήκον της, αποσύροντας την εμπιστοσύνη από μια κυβέρνηση, ότι εκείνος θα εμποδίσει μια τέτοια πράξη, θα διαφωνήσει με μια τέτοια πράξη. Ή άρα δεν θα διαφωνήσει, πιστεύετε, ο κύριος Κατσίκης. Μόνο ο κύριος Χριστόπουλος εξέφρασε μια προσωπική άποψη, αναφορικά κύριε με Κατσίκη. Το... Αν μου επιτρέπετε. Μάνος Νιφλής. Ναι. Μάνος Νιφλής. Σας δώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο Μάνος ο Νιφλής είμαι. Καλημέρα και από μένα. Να του πούμε, ναι, και, ναι. Να του πούμε και βίον ανθόσπαρτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τρισευτυχημένο να είναι με την κυρία Μουτάφη. Είστε καλά. Τα φιλιά μου στην κυρία Μουτάφη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Κατσίκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή εδώ ξέρετε, κάθε φορά υπάρχει ένα θέμα που τίθεται στους ανεξάρτητους Έλληνες, όπως και σε κάθε κόμμα, αν θέλετε τώρα για να μην το κάνουμε ζήτημα, που διαφωνεί κάποιος. Μπορεί να είναι ο κύριος Παπαχριστόπουλος οποιοδήποτε. Εδώ όμως δεν τίθεται θέμα προσωπικής άποψης για το τι θα κάνει το κόμμα. Και αναρωτιέμαι, μήπως υπάρχει θέμα με τον κύριο Παπαχριστόπουλο για την στάση του έναντι πολλών θεμάτων που έχουν ανοίξει σε σχέση με τη στάση του κόμματος. Δεν λέω. Το θέτω πλέον ευθέως και ας συγχωρέσουμε. Να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Είναι πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα πλέον για εσάς ως τέλεχος των ανεξάρτητων Ελλήνων, ως τέλεχος του ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχει μια στάση διαφορετική από αυτήν που διατυπώνεται εδώ σε πολλά θέματα από τον πρόεδρο και από το ίδιο το κόμμα. Πράγματι, ο κύριος Παπαχριστόπουλος πολλές φορές έχει εκφράσει διαφορετική άποψη από τη γραμμή που έχει δώσει το κόμμα. Άλλες φορές γιατί υπερίσχυσε η ψήφος, η κατασυνείδηση ψήφος. Άλλες φορές γιατί εξέφρασε πεπιθήσεις σε θέματα κοινοβουλευτικά διαφορετικές από τη γραμμή του κόμματος. Ποτέ όμως ο κ. Παπαχριστόπουλος δεν διέριξε τη σχέση του με το κόμμα. Εχθές τον παρακολούθησα και μια τηλεοπτική εκπομπή όπου εξήλε την προσωπικότητα του Πάνου Καμένου. Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και την καλή συνεργασία την οποία έχουν. Από εκεί και πέρα, ο κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα της προσωπικής άποψης. Μάλιστα. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για την προσωπική άποψη του καθενός, για την αλλαγή φύλου, για τα θρησκευτικά σας σχόλια, τίποτα άλλο. Θα ρίξω την κυβέρνηση. Μιλάμε για το αν θα ρίξετε την κυβέρνηση. Είσαστε και λίγοι βουλευτές στην κυβέρνηση. Ξέρετε, το ρωτώ γιατί δεν είναι θέμα δημοκρατίας, να το πω διαφορετικά. Θα ψηφίσουμε εδώ. Έχει αποφασιστεί αυτό. Ακούστε, αυτό έχει αποφασιστεί. Έχει αποφασιστεί διότι εκφορεύεται αυτή η πράξη στην οποία θα προβούμε όταν έρθει αυτό το θέμα από τις αποφάσεις των συνεδρίων μας, των αστικών μας συνεδρίων, καταστατικού μας. Αλλάζει κάτι και σας ρωτώ και εγώ σε αυτή την περίπτωση. Η διαφορετική προσωπική άποψη του κ. Παπαχριστόπουλου μπορεί να εμποδίσει τον Πάνο τον Καμένο όταν κρίνει ότι πρέπει να ρίξει την κυβέρνηση να τη ρίξει. Δεν το ξέρω. Άμα όμως είναι δύο-τρεις. Αν όμως είναι. Άμα είναι δύο-τρεις από τους ανέργους. Το κόμμα σας μετά όμως. Είσαστε λίγοι. Αν ήσασταν 30 βουλευτές και χάνονταν και δύο-τρεις θα το καταλάβαινε. Είσαστε. Όταν στηρίξαμε την κυβέρνηση αυτή, δεν πήγαμε ότι μαζί να τη στηρίξουμε. Ο Πάνος ο Καμένος με τον Αλέξη τον Τζίπρα συνεννοηθήκανε και κάνουν αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος λοιπόν θα πάει να αποσύρει την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Θα πάνε εκεί. Είσαστε αποφασισμένοι λοιπόν, το κάνατε σαφές. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσίκη.